Ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό που ανέφερε ο Κώστας. Αν έχετε περαιτέρω πληροφορίες για την ημερομηνία πληρωμής των ποσών για όσοι είναι σε αναστολή, για όσοι ήταν σε αναστολή τον Νοέμβριο. Ισχύει η 11η Δεκεμβρίου. Ναι, από ό,τι διαφαίνεται η 11η Δεκεμβρίου θα είναι μια ημερομηνία όπου θα πληρωθεί η πλειοψηφία των ανθρώπων που βγήκαν σε αναστολή. Βέβαια βλέπουμε ότι παρατηρούνται κάποιες καθυστερήσεις. Ευελπιστούμε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα και θα μπορέσει ο κόσμος να κάνει Χριστούγεννα έχοντας πληρωθεί. Mm-hmm. Λέγαμε και νωρίτερα ότι υπάρχει στις πολλές αρνητικές και μία αναμενόμενα θετική εξέλιξη. Δόθηκε μία παράταση ήδη για τα τέλη κυκλοφορίας. Μέχρι Ακριβώς. Πότε έχουμε την ευκαιρία να πληρώσουμε ή να καταθέσουμε πινακίδες. Έτσι, υπάρχει και αυτό. Ακριβώς. Μέχρι δόθηκε χθες η δυνατότητα μέχρι 26 Φεβρουαρίου του 2021 να πληρωθούν τα τέλη κυκλοφορίας του 2021 ή και να καταδεθούν οι πινακίδες. Οι οποίες πινακίδες κατατίθονται πια ηλεκτρονικά, με μια φόρμα. Δεν πάμε στην εφορία με τις πινακίδες στο χέρι. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Αναμένουμε να ενεργοποιηθεί μια πλατφόρμα στην οποία θα δηλώνουμε την ακινησία του αυτοκινήτου και τις πινακίδες θα τις κρατάμε πλέον στο σιρτάρι στο σπίτι μας. Mm-hmm. Όχι πάνω στο αυτοκίνητο. Επειδή το Υπουργείο φοβάται ότι θα υπάρξουν κάποιοι οι οποίοι θα θελήσουν τις πινακίδες ενώ έχουν κάνει την υποβολή ακινησίας να τις βάλουν παρατύπως πάνω στο αυτοκίνητο, να ενημερώσουμε ότι τα πρόστιμα θα είναι ιδιαιτέρως υψηλά και θα είναι μερικές χιλιάδες ευρώ για όσους τολμήσουν να κάνουν κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Κώστα. Πάντως ακόμη, παρόλο το έχω ακούσει, θα έλεγα χρόνια, αρκετές φορές, δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί, εκτός αν κάνω λάθος, η καταβολή τελών κυκλοφορίας μέρους της ημερολογιακής χρονιάς. Δηλαδή Όχι. για ένα τρίμηνο, για το καλοκαίρι ή για κάποιο άλλο περίοδο. Αυτό το οποίο είχε ενεργοποιηθεί ίσχυε ότι αν καταθέσω εγώ τις πινακίδες και τις πάρω παραδείγματος χάρη τον Σεπτέμβριο του 2021, θα πληρώσω αυτό το τμήμα από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο του 2021. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω τη δυνατότητα να πληρώσω, να προπληρώσω, να το θέσω έτσι, τέλη κυκλοφορίας παραδείγματος χάρη μέχρι τον Ιούνιο του 2021. Μάλιστα. Mm-hmm. Τώρα, τι γίνεται με το επίδομα θέρμανσης που αφορά πολύ κόσμο και αγωνιά και θέλει να μάθει τις ημερομηνίες. Μας παίρνουν και πολλά τηλέφωνα τηλεθεατές. Υπάρχει ενημέρωση, έχει ξεκινήσει η διαδικασία, είναι να ξεκινήσει το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, το επίδομα θέρμανσης, επειδή φέτος γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή, μια τομή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Πλέον βλέπουμε ότι το επίδομα θέρμανσης θα λαμβάνει υπόψη του γεωγραφικά κριτήρια και τις πραγματικές ανάγκες θέρμανσης που είχε εκάστοτε περιοχή. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα χωρίστηκε με βάση την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σε μικρότερα κομματάκια και δόθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών οι ημέρες όπου κάθε περιοχή έχει θερμοκρασία κάτω των 15,5 βαθμών. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι περιοχές μέσα στον ίδιο νομό, παραδείγματος χάρη στην περιοχή μας η Βλάστη, θα παίρνει μεγαλύτερο επίδομα θέρμανσης θεωρητικά από ό,τι θα λαμβάνει μια παιδινή περιοχή όπως η Πτολεμαΐδα. Επίσης, μία άλλη αλλαγή η οποία θα συντελεστεί σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι φέτος θα επιδοτούνται πέραν του πετρελαίου θέρμανσης θα επιδοτούνται και άλλες μορφές ενέργειας, όπως είναι τα πέλετ, όπως είναι το φυσικό αέριο, το υγραέριο. Εκτός όμως από το ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί το επιτελείο του Οικονομικού Υπουργείου θεωρεί ότι οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες μπορούν να ενταχθούν στο κοινωνικό τιμολόγιο και να λάβουν μείωση του κόστους θέρμανσης μέσα από το κοινωνικό τιμολόγιο. Υπάρχει και μια κατηγορία που λέγεται τηλεθέρμανση. Αυτή δεν είναι μέσα στην επιδότηση. Μέχρι στιγμής, όπως το βλέπουμε, όχι. Δεν έχει αναφερθεί κάπου σε όλα αυτά τα οποία έχουν κυκλοφορήσει. Βέβαια, περιμένουμε το τελικό σχέδιο νόμου για να δούμε αν θα εντάσσεται η τηλεθέρμανση μέσα σε αυτά. Μάλιστα. Βέβαια, με όλες αυτές τις αλλαγές έχει καθυστερήσει να ανοίξει η πλατφόρμα και ο νόμος, ο οποίος νόμος τον περιμένουμε μέσα σε αυτή την εβδομάδα
και μόλις οριστικοποιηθεί ο νόμος, αναμένεται άμεσα και ενεργοποίηση της πλατφόρμας και οι πληρωμές θα γίνουν μέχρι τα τέλη του Δεκέμβρη. Ξεχάσαμε το θέμα των αναστολών, Κώστα, να αναφέρουμε κάτι. Νομίζω ότι έχουμε την γνωστοποίηση από το Υπουργείο του ποσού αποζημίωση της αναστολής το Δεκέμβριο. Είναι διαφορετικό για το Δεκέμβριο. Ναι. Δυστυχώς βλέπουμε ότι για το Δεκέμβριο το ποσό από τα 800 ευρώ που ήταν τον μήνα Νοέμβριο έχει πέσει δυστυχώς στα 534, ναι, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Και να υπενθυμίσουμε και για τα δώρα Χριστουγέννων, 21 του μήνα και ανάλογα με το αν ήταν σε αναστολή ή είχε συνεχή εργασία. Ακριβώς, οι εργοδότες 21 του Δεκέμβρη θα καταβάλουν τα δώρα Χριστουγέννων, τα οποία θα είναι αναλογικά με τις ημέρες που ήταν στην εργασία τους οι υπάλληλοι. Το υπόλοιπο κομμάτι είναι υποχρεωμένο να το καταβάλει το Υπουργείο Οικονομικών. Μάλιστα. Χωρίς να υπάρχει διαφορά, δηλαδή να είναι λιγότερα ή περισσότερα. Η σημασία, έτσι όπως το περιγράφεται, είναι το ποιος θα το πληρώσει, είτε ο εργοδότης είτε από μισό με το κράτος. Θεωρητικά προσπαθούν να βγάλουν το δώρο Χριστουγέννου πάνω στον ονομαστικό μισθό. Mm-hmm. Στην αρχή αυτό το οποίο είχε πρωτονομοθετηθεί ήταν το δώρο Χριστουγέννων να υπολογιστεί πάνω στα 534 ευρώ. Ναι. Αλλά προσπαθούν να το προσδιορίσουν πάνω στον ονομαστικό μισθό, οπότε θεωρώ ότι αν συντελεστεί κάτι τέτοιο δεν θα υπάρξουν διαφορές για τους εργαζομένους. Προς τα κάτω, ακριβώς. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Ευχόμαστε καλή συνέχεια.